Αξιωματικοί, ανθιπασπιστέ, υπαξιωματικοί, στρατιώτε, ναύτε, μηνύτε, εθνοφύλακε και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Πριν από 83 χρόνια ακριβώ, η πατρίδα μα κλήθηκε για ακόμα μία φορά να σκεφτεί για το μέλλον τη και να λάβει ιστορικέ αποφάσει για την πλευρά τη ιστορία στην οποία θέλει να βρεθεί. Και δεν χρειάστηκε παρά μόνο μία λέξη για να γίνει κατανοητό, πέρα για πέρα στου λάτρε του αναθεωρητισμού και τη αστάθεια ότι η Ελλάδα ούτε εύκολο αντίπαλο ήταν, ούτε επιθύμιο όργανο τυράννων και αναθεωρητών τη διεθνού τάξη. Το ελληνικό όχι απέναντι στην απέτηση για την ατιμωτική παράδοση τη Ελλάδο υπήρξε φροντερό και αμήλικτο με αυτά που ακολούθησαν στα πεδία των μαχών να το αποδεικνύουν με τρόπο σκληρό, επικό και μεγαλειώδη. Έτσι, σαν σήμερα, πριν από 83 χρόνια, ξημέρωνε μια μέρα φωτεινή, μοναδική, και ανεπανάληπτη για το έθνος μας. Για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες απανταχού της γης. Σαν σήμερα, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, εκείνο το μεγαλειώδες και παράτολμο όχι, το πήραν οι πολεμικές σιρήνες και οι καμπάνες των εκκλησιών και το μετέφεραν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας, αλλά και όπου χτυπούσαν ελληνικές καρδιές. Το πήρε πρώτα και πιο περήφανα από όλου η γενιά του 40, οι μας, που έτρεξαν να καταταγούν με ενθουσιασμό, πυκνώνοντα τι τάξει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σαν να πήγαιναν σε γιορτή. Το πήραν οι μανάδε και οι κόρε για να ξεπροβοδήσουν του γιου, τα αδέλφια και του πατεράδε του, που φεύγαν για το μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη και την ψυχή του δοσμένη στον ιερό αγώνα για την πατρίδα. Μαζί με όλου αυτού το πήραν οι Έλληνε αξιωματικοί, οι και οπλίτε, οι προκάτοχοί μα και το μετέτρεψαν σε ένα ολόχρυσο χρονικό μεγαλείου και δόξα. Κι έτσι έγιναν οι ένοπλε δυνάμει μα για μια ακόμα φορά η ατσάλινη ασπίδα, το αδιαπέραστο τείχο και ταυτόχρονα η νέμεση που ήρθαν να τιμωρήσει την ύβριν του άναδρου τορπιλισμού τη Έλλη και κάθε άλλη προσβολή που είχε υπομείνει ω τότε στοικά η Ελλάδα μέχρι να έρθει η ώρα. Η άγια εκείνη ώρα του άξιον Και η ώρα τη Ελλάδα ήρθε. Παρά του αριθμού, Παρά τον παροχημένο εξοπλισμό, παρά τι ακραίε καιρικέ συνθήκε, παρά τις στερήσει και τι αντικσοότητε, παρά την υπεροπλία του αντιπάλου, η ελληνική ψυχή, οι Έλληνε μαχητέ του Σαράντα, κατάφεραν όχι μόνο να αποκρούσουν τη σφοδρή Ιταλική επίθεση στο Καλπάκι και στην Πίνδο, ξαφνιάζοντα την παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά να περάσουν στη συνέχεια σε μια σαρωτική και ξέφρενη αντεπίθεση, κατατροπώνοντα και παρασύροντας διαδοχικά στο πέρασμά του τι επίλεκτε Ιταλικέ Μεραρχίε στο Μωράβα και στην Κοριτσά, στο Πόγραδες και στου Άγιου Σαράντα, στη Χιμάρα και στην Κλισούρα, στην Τρεμπεσίνα και το ύψομα 731, απελευθερώνοντα ακόμα μια φορά τη Βόρεια Ήπειρο. Yeah. Η ανατριχιαστική πολεμική αρχή αέρα ξεχύθηκε πάνω εκεί στι πίνδου μα στι κορφέ και έγινε ο αντίλαλο του Νενικήκαμεν στο Μαραθώνα, η αντίχηση του νυν υπερπάντων αγών των Σαλαμινομάχων και η νεότερη ένδοξη επανάληψη του Ελευθερία ή Θάνατο. Οι Έλληνε πολεμιστέ, με τι κοκαλωμένε χλένε, με το μάλιχερ και τη λόγχη εφόπλου, εξέπληξαν όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα με το ακατάβλητο σθένο του, ανέτρεψαν όλα τα προγνωστικά και κατήγαγαν την πρώτη περίλαμπρη συμμαχική νύχη παγκοσμίω απέναντι σε μια από τι χειρότερε πολεμικέ μηχανέ του πλανήτη τότε. Η μικρή σε έκταση Ελλάδα ύψωσε το πελώριο μπόι της ψυχής της και το τεράστιο ιστορικό της ανάστημα και κατάφερε να διαλύσει το μύθο της παντοδυναμίας του άξονος αποδεικνύοντας με περίτρανο τρόπο ακόμα μια φορά στην ιστορία της ότι η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμα, με τις καρδιά το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Και έτσι η λέξη Έλληνα έγινε τίτλος τιμής για κάθε ελεύθερο πολίτη στον πλανήτη και φως μες στο σκοτάδι με τον ίδιο τον Χίτλερ να αναγκάζεται να παραδεχθεί, όταν πλέον η Γερμανία επετέθη στην πατρίδα μα μετά από λίγου μήνε, ότι η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω πω από όλου του αντιπάλου του οποίου αντιμετωπίσαμε, ο Έλλην στρατιώτη επολέμησε με ύψιστον ηρωισμό και αυτοθυσία, με παράτολμο θάρρο και ύψιστη περιφρόνηση προ το θάνατο. Άνδρε και γυναίκε των ενόπλων δυνάμεων, σήμερα κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμή σε όλου εκείνου που με τη γενναιότητα, την αφοσίωση, την περιφρόνηση προ το θάνατο και τη μεγαλοσύνη τη ψυχή του μα έδειξαν όχι μόνο το θησαυρό τη Ανδρία και του πείσματο που φυλάει μέσα τη η ελληνική ψυχή, αλλά και την ακατάβλητη βούλησή τη για την νίκη. Σήμερα λοιπόν αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμή σε όλου εκείνου που επαλήθευσαν στην πράξη τη ρίση του Δημοσθένη ότι πόλεμο ένδοξο ειρήνη σχράς ερετότερο. Ότι δηλαδή ένα ένδοξο πόλεμο είναι προτιμότερο από μια εξευτελιστική ειρήνη. Και ήταν ένα τέτοιο ένδοξο πόλεμο για τα ελληνικά όπλα ο Ελληνοεταλλικό Πόλεμο του 1940. Ένα ένδοξο πόλεμο ο οποίο επελέγει συνειδητά παρόλε τι αντιψεότητε και τα προγνωστικά Αντί μια εξευτελεστική ειρήνη που τόσο ξεδιάτροπα και ατιμωτικά μα επροτείνεται, γιατί πολύ απλά μα μέτρησαν λάθο. Και επειδή διανύουμε εποχή μεγάλων κρίσεων, ανακατατάξεων και πολέμων σκληρών και αβέβαιων, ο αγώνα που έδωσαν με αυταπάρνηση οι πρόγονοι μα τότε, ήταν, είναι και θα παραμείνει στον αιώνα τον άπαντα πηγή έμπνευση, αυτοπεποίθηση και ακλονή του σθένους για όλου εμά που υπηρετούμε στι ένοπλε δυνάμει, αλλά και για ολόκληρο το έθνο, για όλου του Έλληνε και όλε τι Ελληνίδε. Γιατί ο πόλεμο του 40 είναι η ζωντανή ιστορική απόδειξη πω η Ελλάδα δεν τρομάζει, δεν λυγίζει, δεν φοβάται και δεν υποκύπτει ποτέ όποια αντικσοότητα και αν κληθεί να αντιμετωπίσει, όποιο και αν είναι ο αντίπαλο. Γιατί δεν τη το επιτρέπει η ιστορία τη. Και γιατί πολύ απλά έτσι είμαστε εμεί οι Έλληνε. Ω αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, θέλω για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς, όλους τους άνδρες και τις γυναίκες και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, που δίνετε καθημερινά και κερδίζετε με κόπο, υδρότα και ενίοτε με αίμα τον αγώνα που ορίζει η αποστολή μας για την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας σε ξηρά θάλασσα και αέρα και για τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακαιρεότητα της Ελλάδος. Και το κάνετε αυτό με πάθο, με πίστη, με καρτερία, με αυταπάρνηση και με απόλυτη αφοσίωση στον στρατιωτικό όρκο. Τον όρκο τιμή για όλου εμά. Τον απόλυτο όρκο στην πατρίδα. Μια πατρίδα μοναδική που αξίζει τα πάντα. Είμαι πολύ υπερήφανο για εσά και για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Είμαι υπερήφανο γιατί οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει εκτελούν το χρέο του όποτε απαιτήθηκε σε αυτά τα χρόνια που είμαι στην ηγεσία του, με αποτελεσματικότητα. 24 ώρες το 24ωρο και για όσο χρόνο χρειάστηκε επί του πεδίου, με αποφασιστικότητα, με σθένος και με βούληση ισχυρή. Είμαι περήφανο γιατί ποτέ όσο τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει δεν συμμετείχαν σε τόσε πολλέ και εντατικέ ασκήσει και συνεκπαιδεύσει εντό και εκτό Ελλάδο. Και είμαι ακόμα πιο περήφανο γιατί ποτέ άλλοτε οι ένοπλε δυνάμει μα δεν απολάμβαναν τόσο πολύ του σεβασμού και της αποδοχής των φίλων, των εταίρων και των συμμάχων μας, αλλά και όλων εκείνων που αρέσκονται να αυτοπροσδιορίζονται ενίοτε ως αντίπαλοί μας. Όπως ποτέ άλλοτε, τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχαμε τόσο σημαντικές εξελίξεις ως προς την απόκτηση νέων δυνατοτήτων, αλλά και ως προς την υποστήριξη και αναβάθμιση όλων αυτών που ήδη έχουμε στην κατοχή μας. Και είναι τόσο μα τόσο απολύτημα για την άμυνα της πατρίδος μας. Πασίγνωστο επίση είναι και πανθομολογούμενο και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει το βλέπει, το αισθάνεται, το αφουγκράζεται ότι ποτέ άλλοτε οι ένοπλε δυνάμει δεν βρίσκονταν σε τόσο υψηλό επίπεδο επιχειρησιακή και αποτρεπτικής ικανότητα και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, υποδομών και οργανώσεω. Και όλα αυτά δεν μα χαρίστηκαν, όλα αυτά τα κερδίσαμε. Όλα αυτά κερδίθηκαν από τον κάθε ένα και την κάθε μια από εσά με επιμονή, υπομονή, μόχθο και συνεχή προσπάθεια. Κλείνοντα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλου εκείνου και εκείνε που το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλεψαν σκληρά με τα στοιχεία τη φύση, με τι φωτιέ και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που αντιμετώπισε η χώρα μα υπό τι πλέον αντίξωε συνθήκε, προκειμένου να σταθούν με κάθε τρόπο στο πλευρό του κάθε Έλληνα πολίτη, σώζοντα ζωέ και περιουσίε και απαλύνοντα τον πόνο των το συμπολιτών μα. Και να είστε σίγουροι ότι οι παππούδες μας, εκείνη τη ατσάλινες γενιάς του 40, σας παρακολουθούν από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και σας καμαρώνουν. Καμαρώνουν γιατί βλέπουν στα πρόσωπά σας τους άξιους κληρονόμους του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος της Ελλάδας. μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ακουγόταν από τα ραδιόφωνα τέτοιε μέρες πριν από 83 χρόνια. Αυτό είναι το πεπρωμένο μας, σε αυτή τη σκληρή, αλλά και πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη. Ε, μέτερε δυνάμεις οι ένοπλε δυνάμει τη πατρίδο θα αμήνονται πάντα του πατρίου εδάφου. Πάνοπλε, έτοιμε και πιο ισχυρέ από ποτέ. Η Παναγιά να σα σκέπει όλου. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μα. Τιμή και δόξα στου αθανάτου ήρωες του έπου του 40. Ζήτω η 28 Οκτωβρίου. Ζήτωσαν οι ελληνικέ ένοπλες δυνάμει.